Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, σε 10 μέρες από σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την 25η του Γενάρη του 2015, από μια μέρα που ο τόπος έζησε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, μια μεγάλη πολιτική ανατροπή. Μια μεγάλη πολιτική ανατροπή που δεν ήρθε ως κεραυνός ενεθρία, αλλά ήταν αποτέλεσμα της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που βίωσε η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, δεν θα έλεγα τη μεταπολίτευση και μετά, θα τολμούσα να πω, της μεγαλύτερης κρίσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τουλάχιστον. Αλλά κυρίως η μεγάλη αυτή πολιτική ανατροπή ήταν και το αποτέλεσμα της διαχείρισης της κρίσης από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και των πολιτικών επιλογών και πρακτικών πολλών χρόνων μέχρι την κρίση, που είχαν σαν αποτέλεσμα να οδηγηθεί η χώρα στην οικονομική χρεοκοπία. Και αναφέρομαι στο πελατειακό σύστημα, στη γενικευμένη φοροδιαφυγή, τη γενικευμένη διαφθορά, την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, την διαπλοκή οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, την διαρκή διεύρυνση των ανισοτήτων, την απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών, τη θεσμική παρακμή, στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση, τη μεγάλη διάρκεια κρίση που πλήρωσε ο ελληνικός λαός πάρα πολύ σκληρά το τίμημα. Το Γενάρη λοιπόν του 2015 ο ελληνικός λαός έκανε μια ιστορική επιλογή να εμπιστευθεί σε μια κυβέρνηση, σε πολιτικά κόμματα που δεν είχαν κυβερνήσει, να οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια. Να μπει ένα τέλος σε μια πολιτική πολύ σκληρής και άδικης λιτότητας και να ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία σε νέες στέρεες βάσεις. Και να μπει σε πρώτο πλάνο η προτεραιότητα και σε πρώτη προτεραιότητα αυτό που ονομάζουμε ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας, ανάγκες των κοινωνικά αδύναμων, των εργαζόμενων, όλων αυτών που μείναν απολύτως απροστάτευτοι μπροστά στην κρίση. Από τότε βέβαια μεσολάβησαν πολλά, κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Είχαμε τη δύσκολη και επίπονη διαπραγμάτευση το 2015, τον δύσκολο συμβιβασμό εκείνου του καλοκαιριού, όταν αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να έχουμε σήμερα πόδια να περπατάμε και να κάνουμε αρκετά βήματα μπροστά. Οι εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, όταν απευθυνθήκαμε στον ελληνικό λαό ζητώντας την εντολή να συνεχίσουμε με την συμφωνία, τη δύσκολη συμφωνία γνωστή σε όλους, ήταν η πιο κομβική στιγμή αυτής της διαδρομής. Μια επιλογή πολιτικής ευθύνης και θάρρους και δημοκρατίας που καμιά από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες μέσα στην κρίση, από το 10 στο 15, δεν είχε την τόλμη και το σθένος να αναλάβει. Όλες οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες πηγαίνανε στον ελληνικό λαό πριν και μετά τις συμφωνίες ακολουθούσαν άλλη πολιτική. Μετά ακολούθησε ένα πολύ δύσκολο διάστημα, 3 δύσκολα χρόνια, εξαντλητικών διαπραγματεύσεων, 4 δύσκολων αξιολογήσεων για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Ταυτόχρονα βρεθήκαμε μπροστά και σε μια ακόμα κρίση δύσκολη, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά για ολόκληρη την περιοχή, την προσφυγική κρίση που έλαχε σε εμάς να διαχειριστούμε, σε μια χώρα που έβγαινε από τα συντρίμμια των 2 πρώτων μνημονίων μιας εξαιρετικά δύσκολης και σκληρής οικονομικής πολιτικής. Μια τριετία ολόκληρης σκληρών πολιτικών αγώνων και δύσκολων αποφάσεων. Και σήμερα, μετά από όλα αυτά, μετά από τις δυσκολίες και τα λάθη που μπορεί να έγιναν,
Δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία και στον τελευταίο Έλληνα και στην τελευταία Ελληνίδα, αλλά και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στη χώρα μας, τη διεθνή κοινότητα, την ευρωπαϊκή κοινότητα, ότι σήμερα η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα από την Ελλάδα που παραλάβαμε το Γενάρη του 2015. Η Αυγή του 2019 είναι η αυγή μιας καινούργιας εποχής για τη χώρα μας. Γιατί τον Αύγουστο του 2018, παρά τις συνεχείς καταστροφολογικές προβλέψεις, τις Κασάνδρες, καταφέραμε να πετύχουμε αυτό που φάνταζε σχεδόν αδύνατο λίγα χρόνια πριν, την καθαρή έξοδο της χώρας από τα προγράμματα, τα οικονομικά, την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Και όχι μόνο αυτό. Ταυτόχρονα καταφέραμε να ρυθμίσουμε το ελληνικό δημόσιο χρέος, καθιστώντας το για πρώτη φορά, μετά από μια δεκαετία σχεδόν, βιώσιμο, κάτι που οι προηγούμενες κυβερνήσεις ποτέ δεν πέτυχαν και ούτε είχαν την ελπίδα να το πετύχουν, καθώς αυτοί οι οποίοι θεωρούνται επαγγελματίες της πολιτικής, εμείς αρασιτέχνες, τέτοιες μέρες πριν από 5 χρόνια ζητούσαν ακόμα πιστοποιητικά βιωσιμότητας. Και ήρθαμε εμείς που δεν ξέραμε να κυβερνάμε, που δεν ξέραμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που δεν γνωρίζαμε πώς να διαπραγματευτούμε, αλλά καταφέραμε, και αυτό είναι διαπίστωση κοινή σε όλη την Ευρώπη σήμερα, τους καλύτερους δυνατούς όρους για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Και έχουμε σήμερα εξασφαλίσει πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μέχρι το 2020, με το μαξιλάρι ρευστότητας του ESM, αλλά και να επαναφέρουμε το επίπεδο των επιτοκίων δανεισμού στα προ-κρίσης επίπεδα. Και το σημαντικότερο όμως, γιατί πολλοί δεν στέκονται σε αυτό, εγώ στέκομαι διαρκώς σε αυτό, όλα αυτά τα πετύχαμε με το λιγότερο δυνατό κόστος απέναντι στην κοινωνία και στους πιο ευάλωτους, όλα αυτά τα πετύχαμε κρατώντας την κοινωνία όρθια. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το δικό μας μέλημα δεν ήταν μόνο να βγούμε από τα προγράμματα, αλλά να θέσουμε την κοινωνική πλειοψηφία που επλήγει από τα προγράμματα αυτά στο επίκεντρο της προσοχής μας. Και αυτό κάναμε όλο αυτό το διάστημα, παρά τις δυσκολίες. Το πρώτο εξάμηνο με τις διευκολύνσεις 100 δόσεις, τα προγράμματα για την ανθρωπιστική κρίση, την προστασία της κατοικίας, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αργότερα με την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το χτύπημα της μαύρης και αδήλωτης εργασίας, την αποκατάσταση των απολυμένων του δεύτερου μνημονίου, τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και ενίσχυση των υποδομών, τη θεσμοθέτηση της καθολικής πρόσβασης των ανασφάλιστων στα δημόσια νοσοκομεία, τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια ασυδοσίας, αλλά και τη διαρκή προσπάθεια, ακόμα και από το υστέρημα, το περίσσευμα του δημόσιου προϋπολογισμού κάθε φορά να στηρίζονται οι πιο αδύναμοι με κοινωνικά κριτήρια, τα κοινωνικά μερίσματα για 3 συνεχόμενα χρόνια που ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που στήριξαν αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, αλλά και πρόσφατα με την επιστροφή των αναδρομικών σε μια σειρά από κοινωνικά, από κατηγορίες, από επαγγελματίες, από γιατρούς, πανεπιστημιακούς, ενστόλους, δικαστικούς, σε όσους αδίκως είχαν στερηθεί. Με την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά και με τον καθημερινό αγώνα, τον καθημερινό αγώνα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της πολιτικής και των θεσμών, να μην μιλήσω μόνο για την ενίσχυση των κοινωνικά αδύναμων. Γιατί νομίζω ότι η κρίση δεν ήταν μόνο οικονομική, αλλά και η κρίση θεσμών που βίωσε ο τόπος μας. Την προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, να ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Θα μπορούσα να πολλαπλασιάσω τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης, αλλά θα σταθώ μόνο να πω στο ότι
Κάθε στιγμή και μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες κινηθήκαμε με ένα και μοναδικό στόχο, με ένα και μοναδικό γνώμονα. Να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δυνατότητα της πολιτικής να επιλύει προβλήματα με γνώμονα τα συμφέροντα των πολλών. Για να μην είναι η έξοδος από τα μνημόνια μία καινή ημερομηνία, αλλά να είναι το σάλπισμα για την οικοδόμηση μιας νέας αρχής για τη χώρα. Και πιστεύω ότι πράγματι αυτό ήταν και αυτό μπορεί να είναι. Γιατί λίγες μέρες πριν σε τούτη εδώ την αίθουσα ψηφίστηκε πανηγυρικά, θα έλεγα, με 154 βουλευτές, ο πρώτος μετά από 8 ολόκληρα χρόνια μεταμνημονιακός προϋπολογισμός. Ο πρώτος προϋπολογισμός που δεν υπαγορεύθηκε από δανειστές, αλλά από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, έτσι όπως τις αντιλαμβάνεται η εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό κυβέρνηση του τόπου. Ένας προϋπολογισμός που μετά από μια δεκαετία συρρήκνωσης και περικοπών προχώρησε για πρώτη φορά σε δημοσιονομική επέκταση, με περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, τη μείωση του έμφυα ως 30% για τις μικρές περιουσίες, την πρόβλεψη για 7.000 περισσότερες θέσεις εργασίας σε κρίσιμους τομείς του δημόσιου τομέα, όπως η ειδική αγωγή, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες, την πρόβλεψη για πρώτη φορά στεγαστικού επιδόματος για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Και φυσικά, την κατάργηση της αχρίαστης περικοπής των συντάξεων για το 2019. Και προέβλεψε αυξήσεις για τις συντάξεις για πρώτη φορά, όχι μειώσεις. Μια περικοπή... Έχετε κάποια αντίρρηση? Ευχαριστώ. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να σας πω λοιπόν ότι αυτή την μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, την κατάργηση αυτής της περικοπής των συντάξεων, την πετύχαμε παρότι απέναντί μας είχαμε την αιμονική στάση ενός μέρους των δανειστών μας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και φυσικά τη δική σας θλιβερή στάση, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Μια στάση που θα μείνει στην ιστορία ως μνημείο πολιτικού αρεβισμού αλλά και αναξιοπρέπειας, μιας και αναφερθήκατε. Από τα παρακάλια στο Βερολίνο για να κρατήσει σκληρή στάση ο καγκελάριος Μέρκελ, μέχρι τις υποδείξεις εδώ στον Επίτροπο Μοσχοβησή ότι δεν μπορεί να κρατάει μια τόσο φιλική στάση στην ελληνική κυβέρνηση. Κλείνω όμως παρένθεση και επιστρέφω στον βασικό ερμηνεύω της σκέψης μου. Η Ελλάδα το 2019, αυτό είναι το βασικό μήνυμα και εκεί επιστρέφω, το είπα και πριν, αυτό είναι το βασικό μήνυμα, είναι μια τελείως διαφορετική χώρα. Η Ελλάδα το Γενάρη του 19 είναι μια τελείως διαφορετική χώρα από την Ελλάδα του Γενάρη του 15. Από τη σκιά του εαυτού της που παραλάβαμε το 15. Μετά από μια καταστροφική πενταετία. Είναι μια χώρα που σταθεροποιημένη, με αναβαθμισμένο ρόλο στη διεθνή κοινότητα και την ευρύτερη περιοχή μας, μπορεί να κοιτάει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Μια χώρα η οποία αφήνει πίσω της οριστικά την κοινωνική ερήμωση της καταστροφικής 15ετίας από το 10 ως το Γενάρη του 15 και που βαδίζει με δυσκολίες βεβαίως αλλά με αξιοπρέπεια και με τις δικές της δυνάμεις στο δρόμο της κοινωνικής αλληλεγγύης για την επούλωση των μεγάλων πληγών και για την διεύρυνση της δικαιοσύνης, της ισότητας και για την προοπτική
την αναπτυξιακή, την προοπτική της κοινωνικής προκοπής. Αυτός ο δρόμος δεν ήταν εύκολος δρόμος και ούτε από εδώ και στο εξής θα είναι περίπατος. Αλλά έχουμε κάνει ήδη τα πρώτα βήματα μαζί με την ελληνική κοινωνία, μαζί με τον ελληνικό λαό που πλήρωσε αυτός δυσανάλογα κακές πολιτικές επιλογές του παρελθόντος και αδίκως πλήρωσε. Οι θυσίες έγιναν από τον ελληνικό λαό. Σε αυτόν οφείλεται το γεγονός ότι σήμερα η χώρα μπορεί να ταινίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Αλλά έχουμε κάνει πια τα δύσκολα βήματα. Και όλα αυτά τα δύσκολα βήματα έγιναν από μια κυβέρνηση δύο κομμάτων με εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Μια κυβέρνηση που τόσο πολύ λιδωρήθηκε και από τους πολιτικούς της αντιπάλους, αυτό είναι εύλογο, αλλά και από τα φερέφωνα του παλιού πολιτικού συστήματος. Από μια κυβέρνηση που σε κάθε στροφή δύσκολη, όλοι και οι πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά και αυτά τα φερέφωνα, με πάθος επιθυμούσαν να τη ρίξουν στα βράχια. Ποιοι? Εκείνοι που μέσα στο παλιό σύστημα εξουσίας απολάμβαναν δόξα και υλικά αγαθά. Και μέσα σε μια μέρα, το Γενάρη του 2015, άρχισαν να αισθάνονται πολύ άβολα. Άρχισαν να αισθάνονται οργισμένοι και αμήχανοι που έχασαν την κότα με τα χρυσά αυγά. Διότι για αυτούς αυτό ήταν η εξουσία και αυτό είναι. Όλα αυτά τα πετύχαμε από κοινού με ένα κόμμα τους ανεξάρτητους Έλληνες που επαναλαμβάνω ήταν και είναι γνωστές οι μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Θέλω όμως να αναγνωρίσω ότι συνέβαλε αυτό το κόμμα καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτή η συνεργασία, εγώ την έχω χαρακτηρίσει έντιμη και ειλικρινή, με τόσο διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, τόσο διαφορετικές ιστορικές διαδρομές και παραδόσεις, αλλά έντιμη και ειλικρινή, την οποία εγώ θα τιμώ και θα σέβομαι πάντοτε. Έμελε όμως αυτές οι ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές να παράξουν κάποια στιγμή τα αποτελέσματά τους. Δεν ήταν ενδεχομένως αναπόφευκτο, αλλά έτσι έγινε. Διότι άλλωστε αυτό είναι το πυρηνικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας και της δημοκρατικής πολιτικής. Να συγκλίνεις και να προχωράς μαζί εκεί που μπορείς και για όσο μπορείς. Το αστάθμητο της αλλαγής ηγεσίας στη γειτονική μας χώρα και η ήττα του εθνικιστή Γκρουεύσκη δημιούργησε σχεδόν πριν από 1,5 χρόνο, όπως όλοι ξέρετε, μια συνθήκη που αποτελούσε μια μεγάλη ευκαιρία τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τους γειτονές μας, όσο και για την περιοχή. Μια μεγάλη ευκαιρία για να επιληθεί μια ιστορική, πολιτική και διπλωματική εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών. Η συνείδησή μου και το πατριωτικό μου καθήκον μου επέβαλαν να αξιοποιήσω αυτή την ιστορική ευκαιρία, γνωρίζοντας ότι αυτό θα έχει πολιτικό κόστος. Από την πρώτη στιγμή, μαζί με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δεκοτζιά, δοθήκαμε με την ψυχή και το νου μας σε μια μεγάλη προσπάθεια για την επίλυση αυτής της διαφοράς, για την ονομασία της γειτονικής χώρας, που αποτελούσε και αποτελεί, αν δεν λυθεί, ένα μεγάλο βαρύδι στη διπλωματία και στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Αλλά και ένα μεγάλο βαρύδι, αγκάθι για τη σταθερότητα στην περιοχή. Δοθήκαμε σε αυτή την προσπάθεια με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία, στο εθνικό συμφέρον, αλλά
και με αίσθηση ευθύνης για το μέλλον της χώρας και το μέλλον της περιοχής. Με αίσθηση της πατριωτικής μας ευθύνης για να αναβαθμίσουμε τον ηγετικό ρόλο της χώρας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια δύσκολη περίοδο. Σε μια περίοδο με αναταράξεις, με συγκρούσεις, με έναν γείτονα πολλές φορές απρόβλεπτο και προκλητικό στα ανατολικά μας, που έχει ενδιαφέρον και για την περιοχή των Βαλκανίων, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Σε μια δύσκολη λοιπόν περίοδο, αισθανθήκαμε και αισθανόμαστε ότι το κρίσιμο είναι όχι να κοιτάξουμε το πολιτικό κόστος το πιθανό, αλλά την αναβάθμιση του ρόλου, του κύρους, της γεωπολιτικής αξίας και δυναμικής της χώρας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό που πράττουμε είναι το σωστό. Γιατί πάντοτε το εθνικά ωφέλιμο είναι το σωστό. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό που πράττουμε είναι το πατριωτικό. Γιατί το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ και σήμερα. Ότι πατριωτισμός δεν είναι να μισείς την πατρίδα του άλλου. Πατριωτισμός είναι να αγαπάς τη δική σου πατρίδα. Και να θέλεις να τη δεις να προοδεύει σε συνθήκες αλληλεγγύης και συνεργασίας με τους γειτονές σου. Αλλά και με το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Πατριωτισμός τέλος δεν είναι να είσαι υποκριτής. Και καιροσκόπος απέναντι στα μεγάλα εθνικά θέματα. Αλλά να λες με θάρρος τη γνώμη σου για τα εθνικά θέματα, χωρίς να υπολογίζεις το πολιτικό κόστος. Να βάζεις μπροστά από το κομματικό συμφέρον το εθνικό όφελος. Όχι να αλλάζεις άποψη για τα κρίσιμα και ιστορική σημασία σε εθνικά θέματα με βάση το πρόσκαιρο, το συγκυριακό κομματικό συμφέρον. Γι' αυτό και σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω ότι σέβομαι όλους εκείνους, τους πολίτες, τους απλούς, αλλά και τους βουλευτές αυτή εδώ την αίθουσα και τα κόμματα. Όλους εκείνους που έχουν διαφορετική θέση και άποψη από μένα στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και σε όλα τα εθνικά θέματα. Όλους εκείνους που έχουν θέση αρχής και θέση συνείδησης. Όχι όμως όσους προσποιούνται. Όχι όμως όσοι καταφανώς κοροϊδεύουν. Όχι όσους αλλάζουν θέση με μοναδικό γνώμονα την αντιπολιτευτική του στρατηγική. Τους τελευταίους τους θεωρώ πολιτικά αγύρτες, αναξιόπιστους και επικίνδυνους για τον τόπο. Υπάρχουν ανάμεσά μας βουλευτές και κόμματα που υπερασπίζονταν πάντοτε μια διαφορετική άποψη από αυτήν που αποτελούσε εδώ και σχεδόν 20 χρόνια την λεγόμενη εθνική γραμμή. Διαφωνώ κάθετα μαζί τους. Θεωρώ ότι η δική τους άποψη και θέση είναι αυτή που μας οδήγησε σε εθνικές ήττες και που αν την ακολουθήσουμε θα μας οδηγήσει σε νέες, απανωτές εθνικές ήττες. Αλλά σέβομαι την άποψή τους. Σέβομαι και αυτούς και τις θέσεις τους. Μεταξύ αυτών είναι και ο Καμένος, ο Πάνος Καμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες. Διαφωνώ μαζί του, αλλά σέβομαι τη θέση του. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι που επί 20 ολόκληρα χρόνια από αυτό εδώ το βήμα και από όλες τις δημόσιες θέσεις διακήρυταν και υπερασπίζονταν αυτό που λέγαμε εθνική γραμμή. Την υπερψήφιζαν στις προγραμματικές δηλώσεις των κυβερνήσεών τους,
τη διακήρυταν επισήμως στα διεθνή φόρα ως υπουργοί και σήμερα, μόνο και μόνο για να σώσουν το κομματικό τους μαγαζί, παριστάνουν ότι διαφωνούν. Ψάχνουν να βρουν επιχειρήματα μάλιστα, εκεί που δεν υπάρχουν, για να διαφωνήσουν. Για όλους αυτούς θα πω απλά και καθαρά ότι η στάση τους είναι πολιτικά και ηθικά ανέντιμη. Γιατί δεν διαφωνούν στην ουσία, αλλά ψάχνουν να εφεύρουν ψεύτικα δίθεν σκοτεινά σημεία για να ψαρέψουν στα θολά νερά του εκλογικού τους ακροατηρίου. Και εκεί, αν θέλετε, βρίσκεται και η διαφορά τους με άλλες πολιτικές δυνάμεις που ποτέ δεν μίλησαν για σύνθετη ονομασία. Και εκεί βρίσκεται και η διαφορά τους με την τοποθέτηση του μέχρι χθες κυβερνητικού μου εταίρου του Πάνου του Καμένου. Από την πρώτη στιγμή αυτής της δύσκολης διαπραγμάτευσης διαφώνησε με την σύνθετη ονομασία. Είναι άποψή του, δεν τη συμμερίζομαι. Διαφωνώ κάθετα μαζί του. Θεωρώ και επαναλαμβάνω ότι αυτή η θέση και άποψη θα μας οδηγήσει σε εθνικές ήττες. Αλλά είναι μια άποψη την οποία σέβομαι. Έχει μια καθαρότητα. Ο ίδιος εξάλλου σε ανύποπτο χρόνο είχε πει ότι στο πλαίσιο της γραμμής της σύνθετης ονομασίας αυτή είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Η διαφωνία όμως αυτή, η διαφωνία του Καμένου με μένα, η διαφωνία με την γραμμή της κυβέρνησης στο ζήτημα της σύνθετης ονομασίας είναι αυτή που τον οδήγησε τελικά να αποχωρήσει από την κυβέρνηση και να αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση. Το είπα και στον ίδιο, θα το πω και δημόσια στην εθνική αντιπροσωπεία. Θεωρώ ότι κάνει λάθος. Δεν θεωρώ ότι πράττει σωστά. Ούτε επίσης θεωρώ ότι μια επιλογή σαν αυτή ήταν αναπόφευκτη. Γιατί η επιλογή αυτή θέτει σε διακινδύνευση τις προσπάθειες όλες μιας κυβέρνησης που πέρασε από 40 κύματα για να καρποφορήσει. Ακριβώς πάνω στην εποχή που αυτές οι προσπάθειες και αυτοί οι κόποι καρποφορούν. Ακριβώς την εποχή που βγαίνουν οι πρώτοι ανθοί. Πιστεύω ότι μπορούσε κάλλιστα να διατηρήσει τη διαφορετική του άποψη και θέση, χωρίς να αποσύρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση. Χωρίς να καταψηφίσει την κυβέρνηση και μαζί τα αποτελέσματα για τα οποία και ο ίδιος έδωσε μάχες και αγώνες. Θα σεβαστώ όμως, παρά την έντονη διαφωνία, την επιλογή του. Μια επιλογή όμως που με οδηγεί σήμερα ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας ζητώντας καθαρές λύσεις και στάση ευθύνης από όλους τους βουλευτές. Η κυβέρνηση αυτή έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αποκατέστησε την κανονικότητα, στήριξε και προστάτευσε τους εργαζόμενους, διαφύλαξε την κοινωνική συνοχή, έχει μπροστά της 9 μήνες με βάση τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θητεία. 9 μήνες με πολύ σημαντικό έργο να ολοκληρώσει. Έχουμε μπροστά μας πρώτα απ' όλα και οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος. Μια κορυφαία μεταρρύθμιση που είναι αναγκαία εδώ και χρόνια. Για την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Για τη διεύρυνση της δημοκρατίας και της λαϊκής συμμετοχής. Αλλά και για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους πολίτες, που βλέπουν αυτή την αθλειότητα των 2 μέτρων και 2 σταθμών. Αυτή την αθλειότητα της ατιμορρησίας, θεσμικής ατιμορρησίας, απέναντι στους υπουργούς. Και αναφέρομαι στην διάταξη για την ευθύνη των υπουργών, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα εκείνων που ήθελαν και θέλουν να καταχράζονται την εξουσία που τους δίνει ο λαός.
και αποτελεί ρύθμιση ντροπής για το κοινοβούλιο, τη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Και πρέπει να αλλάξει. Και θα αλλάξει, όσο για κάποιους αυτό δεν τους βολεύει. Έχουμε μπροστά μας και άλλες σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες που δεν πρέπει να καθυστερήσουν. Την αύξηση του κατώτατου μισθού, την κατάργηση του υποκατώτατου για τους νέους, που θα δώσει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα στην πορεία που έχουμε χαράξει για την ενίσχυση του εισοδήματος και της θέσης των εργαζόμενων στη χώρα μας. Έχουμε τη ρύθμιση της διευκόλυνσης όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ισορρευμένες και έχουν αποκτήσει πια την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν, αλλά αυτός ο όγκος τους εμποδίζει με τη θέσπιση δόσεων, ώστε να ανακουφιστούν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και να δοθεί νέα όθηση στην οικονομία. Έχουμε τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και τη στήριξη της στεγαστικής πολιτικής, με την επιδότηση των δόσεων των δανειοληπτών για δάνεια πρώτης κατοικίας, αλλά και την επιδότηση ενοικίου με κοινωνικά κριτήρια. Έχουμε επίσης την ολοκλήρωση της συζήτησης για την υλοποίηση μιας ιστορικής συμφωνίας για τον εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, να επιληθεί μια κρεμότητα δεκαετιών και να μπουν σε νέες στέρεες βάσεις αυτές οι σχέσεις. Έχουμε μια σειρά από κρίσιμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοιχτά θέματα μπροστά μας. Για να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα μεγάλα και ουσιαστικά βήματα, ζητώ σήμερα με ευθύτητα και καθαρότητα ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας την ανανέωση, την επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης στη Βουλή σε αυτή την κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, έβγαλε τη χώρα από την κρίση και μπορεί να ανοίξει δρόμους προοπτικής στον ελληνικό λαό. Μέσα όμως στην αντιπολιτευτική παραζάλη των τελευταίων ημερών, μέσα στην αμηχανία του στρατηγικού αδιεξόδου της αντιπολίτευσης, ακούσαμε τις τελευταίες μέρες τα μύρια όσα. Η αντιπολίτευση που δεν τόλμησε ούτε πρόταση δυσπιστίας να καταθέσει είναι αυτή η οποία λιδωρεί και μέμφεται εναντίον της κυβέρνησης και μου προσωπικά, που είχα το θάρρος να πάρω το ρίσκο να κάνω αυτό που επιτάσσει η ίδια η δημοκρατία, να μην προχωρήσω δηλαδή όπως μου έδινε τη δυνατότητα το Σύνταγμα, χωρίς να ζητήσω την κρίση της Βουλής και να ζητήσω την εμπιστοσύνη και την απόλυτη πλειοψηφία της. Μου έδινε τη δυνατότητα το Σύνταγμα, μου τη δίνει τη δυνατότητα αυτή, δημιουργώντας ad hoc πλειοψηφίες σε όλα αυτά τα θέματα που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θετικά μέτρα είναι αυτά τα οποία σας εξήγηλα. Υπάρχουν σαφέστατα αυτές οι πλειοψηφίες. Σε μένα λοιπόν και σε εμάς, που από δημοκρατικό καθήκον και δημοκρατική ευαισθησία παίρνουμε αυτό το θάρρος, έχετε το θράσος να μας εγκαλείτε και από πάνω. Να μας εγκαλείτε για αυτή την έντιμη, την καθαρή επιλογή. Ακούμε αυτές τις μέρες για τεχνάσματα, για σικέ πλειοψηφίες, για συναλλαγές και άλλα τέτοια. Είστε τόσο τυφλωμένοι που περιφρονείτε ακόμα και τους βασικούς κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους του και η Βουλή δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Άπαξ έχει στη δεδηλωμένη. Μιας όμως και έχετε το θάρρος και το θράσος εσείς να μιλάτε για κυβερνήσεις κουρελού, μήπως να σας θυμίσω τι ακριβώς είναι κυβερνήσεις κουρελού και σε εσάς και στην κυρία Γεννηματά. Η κυβέρνηση που στήσατε το 2011, εσείς που για 40 χρόνια ήσασταν πολιτικοί αντίπαλοι. Μέσα σε μια νύχτα, μέσα σε ένα βράδυ γίνατε από εχθροί. Φίλοι, αυτό τι ήτανε? Διορίζοντας μάλιστα τότε πρωθυπουργό έναν μη εκλεγμένο τεχνοκράτη, αλλά όχι πολιτικό, χωρίς καμία λαϊκή νομιμοποίηση.
Και έχετε εσείς το θράσος τώρα να μιλάτε για κυβέρνηση κουρελού και να εγκαλείτε εμάς που κάνουμε το δημοκρατικά και πολιτικά ορθό και ενδεδειγμένο. Αλλά φτάνετε στο σημείο να μιλάτε, κύριε Μητσοτάκη, και για αποστάτες και για αποστασίες. Ποιος εσείς? Εσείς ειδικά θα έπρεπε να είστε πιο προσεκτικός λόγω οικογενειακής παράδοσης όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο, κύριε Μητσοτάκη. Να είστε λίγο πιο προσεκτικός. Γιατί ιστορικά, προσέξτε, ιστορικά ο όρος αυτός έχει καθιερωθεί για να περιγράψει την κίνηση βουλευτών που στηρίζουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αποχωρήσουν από αυτήν προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα σχέδια των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Όχι το αντίθετο. Αυτοί που ρίχνουν μια κυβέρνηση ιστορικά είναι οι αποστάτες, όχι αυτοί που μένουν για να στηρίξουν μια κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της, να προχωρήσει μπροστά, να δικαιώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Μιλάτε όμως και για ετερόκλητες συμμαχίες. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Μιλάτε όμως και για ετερόκλητες συμμαχίες και για αθέμητες μεταγραφές. Ποιοι εσείς που το τελευταίο διάστημα σε αυτήν εδώ τη Βουλή έχετε εγγράψει στην κοινωνική σας ομάδα όχι έναν, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά τέσσερις βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα που σήμερα διαθέτουν κοινοβουλευτική δύναμη και έχουν κοινοβουλευτική ομάδα. Τρεις βουλευτές από το ποτάμι και έναν από την Ένωση Κεντρών. Και μάλιστα, ο τελευταίος, η τελευταία μεταγραφή σας, κύριε Μητσοτάκη, ήταν ένας εξ αυτών που δήλωναν δημοσίως και διαφήμιζαν το πόσο καλή είναι η Συμφωνία των Πρεσπών και ότι πρέπει να υπερψηφιστεί. Εσείς μιλάτε για μεταγραφές. Εσείς. Έχετε το θράσος και το θάρρος εσείς, το δικαίωμα να κουνάτε το δάχτυλο επί της ηθικής, της πολιτικής ηθικής στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ σε μια παράταξη που όλα τα προηγούμενα χρόνια κινήθηκε με μοναδικό γνώμονα τη συνείδηση, το εθνικό, πατριωτικό συμφέρον, το συμφέρον της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Σε μια παράταξη που με κάθε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος τοποθετεί τη δημοκρατία και τις αξίες της πάνω από οποιαδήποτε άλλη υλική αξία στην πολιτική της διαδρομή. Μιας και μίλησα για δημοκρατία, δεν μπορώ παρά να σταθώ στις αθλειότητες των τελευταίων ημερών. Αθλειότητες που με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι δεν είχατε το πολιτικό θάρρος να καταδικάσετε. Ίσως γιατί περάσατε στάδιο. Από το στάδιο της ανοχής περάσατε στο στάδιο της συμμετοχής, της ενορχίστρωσης αυτών των αθλειοτήτων. Έτσι όπως αποδεικνύεται δυστυχώς από την εμπλοκή προσώπων του σκληρού κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις αθλειότητες. Και αναφέρομαι στο προγκρόμ των επιθέσεων, των απειλών, των εκβιασμών, της τρομοκράτησης βουλευτών που έχουν εκφράσει την Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω, τώρα θα τα ακούσετε, τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές. Πρακτικές μηχανισμών που θυμίζουν άλλες εποχές. Είναι βαριά η ευθύνη. Βαριά η ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι βαριά η ευθύνη γιατί επιλέγει μέσα από την τύφλωση την αντιπολιτευτική να διχάσει τον ελληνικό λαό. Τις τελευταίες μέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγκεκριμένοι συνάδελφοί σας στοχοποιήθηκαν. Όλοι όσοι έχουν εκφράσει, χωρίς να το κρύψουν, τη βούλησή τους, να μείνουν σταθεροί στην άποψή τους ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία και το έργο της. Στοχοποιήθηκαν με δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες μηνύματα απειλητικά. Η κυρία Παπακώστα
ήρθε χθες να με ενημερώσει ότι δέχθηκε και δέχεται εκατοντάδες απειλητικά μηνύματα, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες με το πολτοποιημένα κεφάλια γυναικών. Γιατί έχει εκφράσει την πρόθεσή της να στηρίξει την κυβέρνηση. Κάντε ησυχία, παρακαλώ, ακούστε. Σας παρακαλώ. Αυτοί οι οποίοι γελάτε τώρα. Αλλά χθες δεν είχατε την ευτυχία προχθές. Όταν κεντρικός τέλεχος μηχανισμού σας, γραμματέας της ΝΟΔΕ, γραμματέας δηλαδή μιας μεγάλης οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος έστελνε μηνύματα μαζικά με τις διευθύνσεις και τους τηλεφωνικούς αριθμούς των κινητών τηλεφώνων συγκεκριμένων βουλευτών, οι οποίοι και καλούσε τους οπαδούς του κόμματός σας να τους στέλνουν απειλητικά και εκβιαστικά μηνύματα. Καλούσε τους οπαδούς. Θα τα βρει παρακαλώ. Η δικαιοσύνη. Ήσυχα, κύριε. Την έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση. Σε αυτόν τον τόπο οι παράνομες πράξεις έχουν τον τρόπο να επιλύονται μέσα από τη δικαιοσύνη. Εγώ μιλώ όμως σήμερα πολιτικά. Και σας λέω, κύριε Μητσοτάκη, θα καταδικάσετε σήμερα αυτή την πρακτική? Θα έχετε το πολιτικό θάρρος να την καταδικάσετε? Αν όχι, πολύ φοβάμαι. Κύριε Γιακουμάτο, σήμερα είστε. Και ο δρόμος που επιλέγετε λίγο να κινηθείτε. Ήσυχα, ήσυχα. Ήσυχα. Έλα. Ο δρόμος που επιλέγετε ήσυχα, να κινηθείτε. Σας παρακαλώ. Ελάτε τώρα. Είναι ένας δρόμος που μας οδηγεί σε μακρινές εποχές, που είμαι απολύτως βέβαιος ότι η δημοκρατία μας και η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού τις έχει αφήσει πίσω ανεπιστρεπτή. Και στο τέλος, θέλω να σας παρακινήσω να σκεφτείτε ψύχραιμα και πολιτικά. Τι νομίζετε ότι θα καταφέρετε έτσι? Νομίζετε ότι θα φοβήσετε πράγματι τους εκλεγμένους βουλευτές? Οι βουλευτές, να το ξέρετε, δεν θα τρομοκρατηθούν. Οι βουλευτές θα σταθούν στο ύψος της συνείδησής τους, στο ύψος της ιστορικής τους ευθύνης απέναντι στον τόπο, απέναντι στον πατριωτικό καθήκον, απέναντι στην ιστορία, απέναντι στη δημοκρατία. Γιατί μόνος οδηγός των εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού είναι η συνείδησή τους και η ευθύνη τους απέναντι στην ιστορία και στον τόπο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έρχονται κάποιες στιγμές που ο καθένας κρίνεται. Κρίνεται από την ιστορία, κρίνεται όχι μόνο για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που κάνει. Έρχονται κάποιες στιγμές κρίσιμων ιστορικών αποφάσεων και ευθυνών. Σε ό,τι με αφορά, πάντοτε αυτές τις ευθύνες δεν τις κράτησα για τον εαυτό μου, τις πήρα με θάρρος και θέλησα να τις μοιραστώ έτσι όπως το Σύνταγμα και η ίδια Δημοκρατία επιτάσσει, με αυτούς που πρέπει να στηρίζουν κυβερνήσεις. Τη Βουλή και, αν χρειαστεί, τον ίδιο τον λαό. Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους εσάς και σας καλώ να μιλήσετε κι εσείς και να σταθείτε καθαρά και έντιμα απέναντι στη συνείδησή σας, αλλά και απέναντι στο συμφέρον του τόπου και του λαού. Και να δώσετε απάντηση καθαρή. Αν εμπιστεύεστε αυτή την κυβέρνηση να συνεχίσει ή όχι. Ελεύθερα, ανοιχτά, με παρησία και στη βάση των όσων επιτάσσει το πολιτικό κριτήριο, η ηθική και η συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Αυτή ακριβώς είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Και η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, μετά από τόσους αγώνες και τόσες θυσίες, δεν μπορεί να απειλείται ούτε να εκβιάζεται από κανέναν. Η δημοκρατία στον τόπο μας ούτε απειλείται ούτε εκβιάζεται. Και η δημοκρατία στον τόπο μας θα νικήσει. Να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.